Έχουμε ευχάριστα νέα για τη χρηματοδότηση μια σειρά έργων στην Πάτρα, την Αχαϊκή, τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα, διότι ξέρουμε ότι πάρα πολλά έργα κινδύνευαν με καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα λόγω της μη καταβολής των χρημάτων και για οριστική διακοπή εργασιών. Βεβαίως, πλέον τα χρήματα για το ΕΣΠΑ, στο οποίο έχουν ενταχθεί δεκάδες έργα, ξαναλέω, σε τοπικό επίπεδο, έχουν ξεμπλοκάρει. Πλέον δεν υπάρχει ζήτημα ούτε με τη Μεζόνος, εκταμιεύονται τα χρήματα, οπότε όλα βαίνουν καλώς από ό,τι φαίνεται. Είναι μαζί μου ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικού έργου, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων υποδομής. Κύριε Μελά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, νομίζω ότι είναι αισιόδοξα τα μηνύματα πλέον, εφόσον εκταμιεύονται τα χρήματα και προχωρούν τα έργα κανονικά για την πόλη μας. Καταρχήν θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη για χτες, με τη σύνδεση που είχαμε. Δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε καν, κύριε Μελά. Ξέρουμε. Στην Αθήνα, ναι, σε υπουργεία, οπότε ανατράπηκε λίγο το πρόγραμμα, γι' αυτό ήμουνα και ασυνεπής. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, ξέρουμε ότι είστε συνεπέστατος όλες τις φορές, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εντάξει, γιατί και εσείς εκτίθεστε και απέναντι στους ακροατές σας, οπότε οφείλω να πω μια συγγνώμη τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται ούτε καν, κύριε Μελά. Δώστε μας μια εικόνα, δώστε μας μια εικόνα. Τι γίνεται με τη Μεζόνος, τι γίνεται με τα έργα εκεί? Με τα έργα, να πω ότι γενικώς μπορώ να πω ότι προχωρούν με έναν ικανοποιητικό βαθμό στο σύνολο, βέβαια με προβλήματα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Τώρα πριν λίγο ήρθαμε από την περιχήκη του Αγίου Διονυσίου που φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια, στο τμήμα εκεί της Εκκλησίας, στην Αθηνών, Αγίου Ανδρέου μάλλον, έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι στην Όρμαν. Εκεί είναι ένα έργο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Έχουμε φτιάξει αρκετά πεζοδρόμια, από Παπαναστασίου, κεντρικούς δρόμους ουσιαστικά. Λοταρά θα πάμε να φτιάξουμε στο στρατόπεδο πάνω στο ανατολικό διαμέρισμα. Και στην Πανεπιστημίου προχωρούν τα έργα, έτσι? Έχετε και ασφαλτόστρωση τώρα μέχρι την Παρασκευή. Βέβαια, όλο αυτό από χθες να σας πω ότι πραγματικά υπάρχει μια αναστάτωση στην πόλη, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε και έργα χωρίς να γίνει διακοπή κυκλοφορίας, και καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια πώς θα γίνει. Δεν μπορεί να ρίξουμε άσφαλτο στην Πανεπιστημίου που υπήρχαν προβλήματα και τα πεζοδρόμια. Πρέπει να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας και όσο μπορούμε, ελπιστούμε ότι γρήγορα, άμεσα θα τελειώσει η Πανεπιστημίου, να μπορούμε να έχουμε τη ροή την οποία χρειάζεται. Θα υπάρχει μια ταλαιπωρία 1-2 μέρες. Και δεν ζητάμε και την κατανόηση των συμπολιτών μας. Και σίγουρα από σήμερα, κύριε Μελάνταξ, μόνο χτες υπήρχε το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα που υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος γνωρίζει και κατεβαίνει από άλλες οδούς προς την Εθνική Οδό, οπότε δεν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Υπήρξε ενημέρωση, οπότε. Λέω ότι και με την ενημέρωση είναι μέχρι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος την κυκλοφορία την οποία κάνουμε. Όντως, πραγματικά γίνεται μια αναστάτωση. Αλλά όταν εκτελείς τόσο μεγάλα και εκτεταμένα έργα στην πόλη, λογικό υπάρχει ένα πρόβλημα και παντού όπου πάμε. Νομίζω ότι θέλει μια κατανόηση από όλους μας, διότι τα έργα θα μείνουν, τα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι προσωρινά και βελτιώνουν ουσιαστικά και την κυκλοφορία γενικότερα, αν υπάρχουν καλοί δρόμοι στην πόλη μας. Με τη Μεζόνος τι γίνεται, κύριε Μελά, γιατί σίγουρα όσο προχωράει το έργο. Να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης. Δημιουργεί κάποια προσωρινά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτό που είδατε και στην πλατεία Αθηνικής Αντίστασης και αυτό που συνεχίζουμε και εκεί πέρα, ανταμείβει νομίζω το έργο το οποίο εκτελούν οι υπηρεσίες μας. Και θα αναβαθμίσει γενικότερα και την ποιότητα ζωής και των κατοίκων που θα έχουν ένα πεζόδρομο, θα μπορούν άνετα να κυκλοφορήσουν με τα παιδιά τους. Σε αυτούς που λένε όμως ότι όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέματα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό και ότι η Μεζόνα, ας πούμε, δεν πρόκειται πάλι να παραδοθεί στην πόλη, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το οποίο. Δεν πρόκειται να παραδοθεί, αλλά θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι χώρος και αναψυχής, θα είναι χώρος και περιπάτου, θα είναι και χώρος που θα μπορούν και τα εμπορικά καταστήματα να έχουν μια καλύτερη λειτουργία. Νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το κέντρο της πόλης, διότι κακά τα ψέματα, όπου και να πάμε σε όλες τις πόλεις, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε και στην Ευρώπη, οι πεζοδρομήσεις στο κέντρο δίνουν άλλη πνοή στην πόλη. Βέβαια, αλλά όσον αφορά το πάρκινγκ, γιατί σίγουρα χάνονται κάποιες θέσεις πάρκινγκ, εκεί υπάρχει κάποια κατεύθυνση, δηλαδή σίγουρα σκέφτεστε. Κυρία Μπαλαφούτη, χθες είμαστε στην Αθήνα με τον Δήμαρχο και πήγαμε στον ΟΣΕ, γιατί κοιτάζουμε ταυτόχρονα και τα κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης και ποιες μπορούμε να βρούμε.
Εκτός είμαστε στο ΝΟΣ, είχαμε μια συνάντηση γιατί ζητάμε να μας παραδώσουν ένα χώρο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα το πάρκο στον Άγιο Διονύση. Και από ό,τι φαίνεται τα μηνύματα είναι θετικά, διότι είχε έρθει και η υπουργός τότε που είχε έρθει και είχε κάνει συνάντηση, η κυρία Αλεξοπούλου, με τον Δήμαρχο. Και ήταν και υπεύθυνη εκεί της του ΟΣΕ, τέλος πάντων, και μέσα από τη διαδικασία αυτή μας είπαν ότι θα μας παραδώσουν ένα κομμάτι εκεί για να το κάνουμε πάρκινγκ. Άρα και κοιτάζουμε και άλλες λύσεις. Δεν κοιτάζουμε μονάχα την πεζοδρόμηση, κοιτάζουμε και πώς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουν να διευκολυνθούν και οι πολίτες που θα πρέπει να φύγουν κάπου τα αυτοκίνητά τους. Ναι. Και χθες είχαμε τη συνάντηση αυτή, γι' αυτό δεν μπόρεσα να κάνουμε και τη σύνδεση που είχαμε χθες. Ήταν σημαντική η συνάντηση. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, μπορώ να πω. Αν ο πόλη, τι γίνεται, κύριε Μελάκη, τι θα κάνουμε? Αν ο πόλη, όντως πραγματικά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και από την πλευρά συνέχισης του έργου. Έχουμε κάνει τις συναντήσεις που πρέπει με τον ανάδοχο. Δεν ξέρω σήμερα, είπε ή σήμερα ή αύριο το πρωί θα φέρει υλικά. Οπότε θα επανακινήσουμε και εκεί πέρα το έργο, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Πολύ σημαντικό, ναι. Και με τη ΔΕΙΑΠ να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της Σωτηριάδου για να μπορούν να έχουν πρόσβαση και τα παιδιά εκεί στο σχολείο. Γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, να μην το συζητάμε. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα, κύριε Μελά, γιατί μας παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα καθημερινά και στην Αγίου Γεωργίου και Παντοκράτου. Και αυτό ζητάμε και είναι και η φρουρίο που ο κόσμος εκεί δεν μπορεί να πάει σπίτι του. Νομίζω ότι είμαστε στην επανεκκίνηση αυτού του έργου να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που καταλαβαίνετε. Δεν είναι μοναχακή, είναι αρκετά. Άρα θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα και εκεί για αυτό το υλικό το οποίο λείπει εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή είστε σε καλό δρόμο, θα έρθει το υλικό είναι αυτό. Σε καλό δρόμο και νομίζω ότι άμεσα μπορούμε να ξαναπικοινωνήσουμε, θα έχουμε και επανέναρξη των εργασιών άμεσα, μπορεί και αύριο, θα το δούμε. Πολύ ωραίο και αυτό πολύ σημαντική είδηση και αυτή ότι από αύριο ξεκινούν τα έργα και Άνω Πόλη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Άνω Πόλη είναι μονάχα αυτό το κομμάτι, είναι και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουμε να κάνουμε και στον ΑΣΟ οι εργασίες. Προχωράνε τουλάχιστον το κομμάτι το πρώτο, γιατί ήταν σημαντικά τα προβλήματα τα οποία βρήκαμε. Είναι ένα παλιό κτίριο, πριν δεκαετιών κτίριο το οποίο υπάρχει εκεί. Τροποποίησαμε μια σειρά μελέτες γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να τροποποιηθούν, γιατί όταν σκάψαμε και είδαμε τη θεμελίωση που υπήρχε, έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα για την στατικότητα του ίδιου του κτιρίου. Και στο πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι ένα χώρο αρκετά μεγάλο, 3.500 τετραγωνικά. Το πρώτο κομμάτι το οποίο συναντάμε εκεί πέρα και εκεί υπήρχε προβλήματα, το αποκαταστήσαμε και αυτή τη στιγμή ευελπιστούμε άμεσα να έχουμε την μεταλλική σκεπή η οποία θα μπει εκεί πέρα, τουλάχιστον να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε άμεσα το και να παραδώσουμε αυτό το κομμάτι. Άρα δηλαδή και οι αποθήκες εκεί σε πόσο διάστημα υπολογίζετε ότι μπορεί να είναι έτοιμο? Δεν θα το πω αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε σε μια εξέλιξη αυτού του έργου. Θα έχουμε άμεσα και μια απάντηση περίπου και με την κατασκευάστρια εταιρεία που γίνεται εκεί πέρα για να δούμε τα χρονοδιαγράμματα, γιατί είναι ένα σύνθετο έργο, δεν είναι απλό έργο, μεγάλο έργο. Σε μια γειτονιά που πραγματικά υπάρχουν προβλήματα εκεί, θα δώσει μια συνολικότερη αναβάθμιση. Το μόνο σίγουρο, κύριε Μελά, κλείνοντας, να πω εγώ ότι όση ώρα μιλάμε. Να πω και το άλλο, γιατί μιλάμε για έργα. Βεβαίως. Είναι πολλά τα έργα. Οι εργασίες στο παλιό νοσοκομείο προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς. Και νομίζω ότι όλα αυτά οι υπηρεσίες μας προσπαθούν καθημερινά να δίνουν μία μάχη και στη Γούβα συζητάμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουμε. Έχουμε μια μεγάλη έτσι. Αυτό που έλεγε και ο Δήμαρχος κάποτε, ότι η Πάτρα είναι ένα εργοτάξιο, πραγματικά είναι ένα εργοτάξιο. Είναι ένα εργοτάξιο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σχολεία έχουμε ανοιχτά μέτωπα με αντικαταστάσεις και πόνο τώρα επέγραψα πριν από λίγο, μονώσεις και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Άρα και νομίζω ότι συνολικά μπορώ να πω όχι ότι είμαστε ικανοποιημένοι σε απόλυτο βαθμό, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό και καλό δρόμο υλοποίηση των έργων. Και το σημαντικότερο είναι ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αυτό που περιμέναν επί χρόνια οι πατρινοί, το παραλιακό μέτωπο. Εκεί τι γίνεται, κύριε Μελά, με το παραλιακό μέτωπο? Εκεί το εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ με μια χρηματοδότηση η οποία ξεκινάει 12 εκατομμύρια. Σίγουρα δεν θα φτάσουν τα 12 εκατομμύρια, αλλά ξεκινάμε με τα 12 εκατομμύρια. Θα το εντάξουμε την εβδομάδα που έρχεται, γιατί κάνουμε αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος στο Δήμο. Κάναμε την αποδοχή της πρότασης από την περιφέρεια, γιατί βγήκε η πρόσκληση και είμαστε έτοιμοι, καταθέσαμε τεχνικά δελτία και τα υπόλοιπα. Είχαμε κάνει μια προεργασία, δηλαδή δεν έρχονται αυτά έτσι από μόνο τους.
Οπότε το καταθέσατε και τώρα... Ο Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και πλέον πηγαίνουμε σε φάση υλοποίησης να υπογράψουμε άμεσα, εφόσον ενταχθεί το τεχνικό πρόγραμμα, σύμβαση με τους μελετητές, να μας ολοκληρώσουν τη μελέτη, να μπορούμε έτσι ώστε μέσα στην επόμενη χρονιά, το 2025, να μπορούμε να είμαστε σε φάση δημοπράτησης του έργου. Μακάρι και να τα δούμε όλα αυτά να υλοποιούνται. Μεγάλο έργο το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε κάτω πόλη, πάνω πόλη, οι κλίμακες και το παραλιακό μέτωπο, θα υπάρχει μια σύνδεση νομίζω έτσι ολοκληρωτική, αυτό που θέλουμε να ενιοποιήσουμε στο κομμάτι του κέντρου της Πάτρας. Mm-hmm. Κύριε Μελά, εγώ θα πω κάτι τελευταίο κλείνοντας, ότι όσοι μας παίρνουν τηλέφωνο, εντάξει, το κύριο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό, ζητούν πάρκιν δημοτικά στο κέντρο της πόλης, ώστε να μπορούμε γύρω-γύρω, έστω περιφερειακά κατά κάποιο τρόπο, να αφήνουμε το αυτοκίνητο και να ερχόμαστε με τα πόδια στην πόλη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δώσετε και βάρος εκεί λιγάκι, να δούμε τι θα κάνουμε με τα αυτοκίνητα. Σας είπα το εξής, ότι ψάχνουμε όλες τις λύσεις τις οποίες μπορούμε να δώσουμε. Ήδη είμαστε στην Αθήνα, είμαστε σε καλό δρόμο, σας είπα. Μάλλον πηγαίνουμε για μια παραχώρηση την οποία θα μας κάνει ο ΣΕ, θα βρούμε τον τρόπο και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Άρα και θα βάλουμε επιπλέον θέσεις στον Άγιο Διονύση εκεί στο συγκεκριμένο. Ωραία. Και είναι τα ζητήματα τα οποία εξετάζει και η αντιδήμαρχος η κυρία Παγιοπούλου, να μπορούμε να έχουμε και μια σύνδεση με μίνι μπας, οπότε να μπορούμε να μεταφέρουμε και τον κόσμο από τα πάρκινγκ αυτά τα οποία θα διαμορφώσουμε εξωτερικά. Ακόμα καλύτερα. Δεν είναι ότι αφήνουμε δηλαδή και λέμε θα κάνουμε αυτά και δεν μας ενδιαφέρει το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο θα το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις και θα πάρουμε και παίρνουμε και άμεσα μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Είπαμε πάρα πολλά σήμερα. Σας ευχαριστώ. Yeah. Τα είπαμε όλα. Είναι πολλά τα έργα. Είναι πολλά τα έργα, αυτό ακριβώς. Είναι πολλά τα έργα και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι είναι πολλά τα έργα στην πόλη μας. Είμαστε και χρειάζεται και λίγο υπομονή, έτσι. Χρειάζεται και λίγο υπομονή. Γκρινιάζουμε κι εμείς από την πλευρά μας λίγο παραπάνω, είναι και λογικό, αλλά θέλει και λίγο υπομονή για να γίνουν όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορώ να αδικήσω τον κόσμο. Δίκιο έχει σε πολλές περιπτώσεις. Όμως νομίζω ότι πραγματικά, αν το δούμε λίγο αντικειμενικά και με βάση και τη λογική, ότι τα έργα αυτά θα μείνουν στην πόλη και. Αυτά που έχουν γίνει ήδη τριών αβάθμων, λέω ένα παράδειγμα της κάτω πόλης που έχει ευρωτηθεί, αναβάθμισε συνολικά την περιοχή. Και είναι ένα έργο το οποίο λεπτομέρειες λείπονται, αλλά είναι ένα στολίδι για την πόλη. Έτσι ακριβώς. Και, και τις κάλες έχει... του Νικολάου, δηλαδή είναι νομίζω μετά από πολλά χρόνια ένα στολίδι για την πόλη. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ, γιατί μας είπε πάρα πολλά νέα ο κύριος Μελά σήμερα. Και το ζήτημα είναι ότι είναι πάρα πολλά τα έργα στην πόλη. Δηλαδή, εγώ για ένα θέμα τον πήρα. Εγώ τον πήρα για το σχολείο εκεί στη Σωτηριάδου. Ακούσατε ότι τα έργα ξεκινούν από αύριο, ξεμπλοκάρουν στην Ανοπόλη. Ξεκινάνε τα έργα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.